Ο Ιαννός έφυγε και στο πέρασμά του άφησε 3 νεκρούς, μία αγνοούμενη και πολλά προβλήματα σε Ιόνιο και Θεσσαλία. Σπίτια έχουν καταρρεύσει, υποστεί ζημιές, τόνοι λάσπης έχουν καλύψει τα πάντα, ενώ κατολισθήσεις και πλημμύρες έχουν αποκόψει ολόκληρα χωριά από την υπόλοιπη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Καρδίτσα που θα παραστεί στην αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία Ιαννός, ενώ θα έχει και συναντήσεις με τοπικούς φορείς. Στο επίκεντρο των επαφών θα είναι η επόμενη μέρα με τα κυβερνητικά μέτρα που θα πάρθουν, αλλά και το σχέδιο για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Η Θεσσαλία θρηνεί 3 ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν από την Θεομηνία. Νεκρός εντοπίστηκε χθες Κυριακή από την πυροσβεστική υπηρεσία Καρδίτσας ο ηλικιωμένος που αγνοείται από χθες, όταν λόγω της έντονης βροχόπτωσης κατέρευσε η στέγη του σπιτιού του στο χωριό Καστανιά. Το Σάββατο, μια ηλικιωμένη γυναίκα στα Φάρσαλα ήταν το πρώτο θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας, ενώ στην Καρδίτσα βρέθηκε νεκρός ένας 63χρονος κτηνοτρόφος αλβανικής καταγωγής. Την ίδια στιγμή, αγωνία επικρατεί για την 43χρονη φαρμακοποιό που αγνοείται στη Θεσσαλία μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Το γεγονός ότι η περιοχή έχει πολλούς παραποτάμους έχει κάνει δύσκολη την προσπάθεια εντοπισμού της, σε συνδυασμό βέβαια με τα νερά που ακόμη είναι σε μεγάλο όγκο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 3 ντρόουν στις πρώτες ΕΜΑΚ, ενώ στην έρευνα συνδράμουν και εθελοντές.